άσπηλε, αμόλυτε, άφθορε, ακυλίδωτε, αγνή, παρθένα, δέσποινα, νύφη του Θεού. Εσύ που ένωσες τον Θεό Λόγο με τους ανθρώπους με την παράδοξη γέννησή σου και σύνδεσες με τα ουράνια την εξόριστη φύση του γένους μας. Είσαι η μόνη ελπίδα των απελπισμένων και η βοήθεια όσων πολεμούνται. Είσαι η γρήγορη βοήθεια εκείνων που σε επικαλούνται και το καταφύγιο όλων των χριστιανών. Μην αποστραφείς εμένα τον αμαρτωλό και μολυσμένο, που έκανα ολόκληρο τον εαυτό μου αχρίο με τους αισχρούς λογισμούς, τα λόγια και τις πράξεις και έγινα με τυραθυμία θεληματικά δούλος των ειδονών του βίου. Αλλά εσύ, η μητέρα του φιλάνθρωπου Θεού, με φιλανθρωπία σπλαγνήσουν και μένα τον αμαρτωλό και άσωτο και άκουσε τη δέησή μου που την προσφέρω από τα ακάθαρτα χείλη μου. Παρακάλεσε τον Υιό σου και δικό μας Δεσπότη και Κύριο, χρησιμοποιώντας το μητρικό θάρρος για να ανοίξει και σε μένα τα γεμάτα φιλανθρωπίας πλάχνα της αγαθότητάς του. Και αφού παραβλέψει τις αμέτρητες αμαρτίες μου, με οδηγήσει στη μετάνοια και με αναδείξει δόκιμο εργάτη των εντολών του. Και πάντοτε να βρίσκεσαι κοντά μου, εσύ που είσαι ελεήμων, γεμάτη συμπάθεια και αγαθότητα και στη ζωή μεν αυτή να μου δίνεις θερμή προστασία και βοήθεια, αποκρούοντας τις επιθέσεις των εχθρών και οδηγώντας με μπρος στη σωτηρία και κατά την ώρα του θανάτου μου να περιφρουρείς την άθλια ψυχή μου και να διώχνεις μακριά από εμένα τα σκοτεινά πρόσωπα των δαιμόνων. Και κατά την φοβερά ημέρα της κρίσεως να με αναδείξεις κληρονόμο της απερίγραπτης δόξας του Υιού σου και Θεού μας. Αυτή τη δόξα μακάρι να επιτύχω. Κυρία μου, υπεραγία Θεοτόκε, μέσω της δικής σου μεσητείας και βοήθειας, με τη χάρη και φιλανθρωπία του μονογενείου Υιού σου, του Κύριού μας Ιησού Χριστού, του Θεού και Σωτήρα. Σε Αυτόν ανήκει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, μαζί και στον χωρίς αρχή Πατέρα Του και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Του Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.